Η είδηση που μόνο πολύ το ενδιαφέρον είναι απελευθέρωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών. Σας ενημερώσαμε πριν από μία ώρα περίπου και με έκτακτο δελτίο ειδήσεων. Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος είναι μαζί μας, έχει συλλέξει όλες τις πληροφορίες. Βεβαίως, Νίκο, η ροή των πληροφοριών συνεχίζεται, μιας και τα δεδομένα πλέον έχουν αλλάξει. Είναι ελεύθεροι δύο Έλληνες στρατιωτικοί. Βέβαια, και είναι μία είδηση η οποία κάνει το γύρο του κόσμου. Βρίσκεται στην πρώτη θέση της ειδησιογραφίας μέχρι και αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Ήταν μία υπόθεση και είναι μία υπόθεση που έχει συγκινήσει την πλειονότητα των Ελλήνων. Αυτά τα δύο παλικάρια, ο Μητριτώδης και ο Κούκλατζης, μπήκαν στο σπίτι του κάθε Έλληνα και έχουμε σήμερα αυτή την πολύ σημαντική εξέλιξη. Όπως είπες και εσύ, μέσα από το έκτακτο δελτίο ειδήσεων πριν από περίπου μία ώρα, μέσα από την Κρήτη TV, κάναμε λόγο για ανεπιβεβαιότητα. Αυτή τη στιγμή, ωστόσο, αυτές οι ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες μετατράπηκαν σε μία είδηση που έχει να κάνει με την απελευθέρωση, την αποφυλάκηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, οι οποίοι κρατούνταν μέχρι πρότινος στις φυλακές της Ανδριανούπολης, ελεύθεροι μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης. Παρουσία δικηγόρων. Και βεβαίως, αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι είναι μία υπόθεση που απασχόλησε για μισό χρόνο και παραπάνω. Για 7 μήνες περίπου. Θα το πω και λίγο λαϊκά, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Δεν πρέπει κανείς να θριαμβολογήσει πάνω σε αυτήν την απελευθέρωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών. Δεν είχαν κάνει απολύτως τίποτε και η δικαιοσύνη έπρεπε να το είχε πράξει αυτό από την πρώτη και στιγμή. Και θα ήταν λάθος για οποιοδήποτε κόμμα στη χώρα μας να κερδίσει επικοινωνιακά πάνω από την σημερινή εξέλιξη. Σήμερα ή αύριο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, αναμένεται οι δύο Έλληνες να επιστρέψουν στην χώρα μας. Άναψε λοιπόν το πράσινο φως η δικαιοσύνη της Τουρκίας, καθώς δεν κρίθηκαν ύποπτοι φυγής. Οι δύο Έλληνες, τα δύο παλικάρια, και μάλιστα αξίζει να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η απόφαση ήταν κοινή, ομόφωνα, πάρθηκε από τον εισαγγελέα και από τον δικαστή. Αξίζει να πούμε και να αναφερθούμε σε αυτό το σημείο και για το παρασκήνιο. Ελήφθη η συγκεκριμένη απόφαση σε μία περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας οι πιέσεις από τη Δύση και συγκεκριμένα από τις ΗΠΑ ήταν έντονες, με φόντο βέβαια και την κράτηση του πάστορα του Αμερικανού, του Μπράνσον. Είναι λοιπόν βεβαίως και αυτοί που συνδέουν κατά κάποιο τρόπο τις δύο υποθέσεις. Η αλήθεια είναι ότι η Τουρκία βρίσκεται σε μια δινή θέση και οικονομικά. Έχει πάρει την κατιούσα βέβαια. Οι σχέσεις με την Αμερική είναι συγκεκριμένο σκηνή και ορθώς το αναφέρεις και το συνδέεις. Βεβαίως αυτό θα φανεί και τις επόμενες ημέρες για το τι ακριβώς θα γίνει με τον πάστορα. Βέβαια, και δεν πρέπει να παραβλέψουμε και το γεγονός ότι μπορεί να άσκησαν πιέσεις οι ΗΠΑ, τουλάχιστον το τελευταίο 24ωρο έγιναν πιο έντονες. Μάλιστα, σήμερα το πρωί, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαμε και μία συνάντηση συμβούλων του Ντόναλντ Τραμπ με συμβούλους του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Να υπενθυμίσουμε και να πούμε ότι πριν από περίπου ένα μήνα η ελληνική πλευρά, μέσα από απόφαση του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, προχώρησε σε ένα πρώτο δείγμα καλής θέλησης που έχει να κάνει με την αλλαγή του τρόπου εκλογής του Μουφτή στη Δυτική Θράκη. Κάτι το οποίο βέβαια εισχώρησε στον τύπο της γείτονος μέσα από εγκομιαστικά σχόλια στον τουρκικό τύπο και στον τουρκικό βέβαια τύπο που κατά κάποιο τρόπο υποκινείται, αν θέλεις, από τον Τούρκο πρόεδρο. Είναι πρώτο θέμα στην ειδησιογραφία. Είχαμε και πριν από λίγο μία πρώτη αντίδραση από την οικογένεια του Μητρετώδη. Ο πατέρας του μίλησε σε τηλεοπτικό σταθμό των Αθηνών, εξέφρασε την ικανοποίησή του και είπε ο άνθρωπος ότι από λεπτό σε λεπτό περιμένουμε νεότερα και πολύ πιθανόν μέσα στις επόμενες 24 ώρες να επιστρέψουν τα δύο παλικάρια στην Ελλάδα. Αυτό που προέχει είναι να σεβαστούμε τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς και βεβαίως να σεβαστούμε και τις οικογένειές τους που βίωσαν όλον αυτόν τον εφιάλτη για πάνω από 6 μήνες. Πάμε να δούμε, Νίκο, πώς αντέδρασαν πρωθυπουργός, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και ο κυβερνητικός εταίρος. Αλλά και ο κυβερνητικός εταίρος, ο κύριος Καμένος. Λοιπόν, τι τόνισε τώρα ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μια χαρακτηριστική δήλωση, στην οποία αναφέρει χαρακτηριστικά: η αποφυλάκηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών είναι πράξη δικαιοσύνης που θα συμβάλλει στην ενίσχυση της φιλίας, της καλής γειτονίας και της σταθερότητας στην περιοχή. Θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τους δύο αξιωματικούς μας και τις οικογένειές τους για το σθένος, την υπομονή και την εμπιστοσύνη στις προσπάθειες όλων μας που εν τέλει δικαιώθηκαν. Άγγελε και Δημήτρη, καλή πατρίδα και καλή λευτεριά. Άμεση και η αντίδραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς έχουμε δήλωση και από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη. Τόνισε χαρακτηριστικά ότι η απελευθέρωση των δύο Ελλήνων αξιωματικών είναι ένα χαρμόσυνο νέο στο τόσο ζωφερό καλοκαίρι που ζει η χώρα μας. Όλοι οι Έλληνες περιμένουμε με χαρά και συγκίνηση την επιστροφή τους. Θέλω προσωπικά να συγχαρώ τον Άγγελο και τον Δημήτρη, όπως και τις οικογένειές τους, για την τόσο γενναία, αξιοπρεπή και πατριωτική στάση που απέδειξαν όλο αυτό το διάστημα. Ενώ αντίδραση είχαμε και από τον κυβερνητικό εταίρο, τον κύριο Καμένο, μέσα από το Twitter. Και μπορούμε να δούμε την αντίδραση αυτή.
Έχει αναρτήσει μία εικόνα της Παναγίας της Ελευθερώτριας. Με αφορμή βέβαια και, και τους εορτασμούς. Και ακριβώς από κάτω έχει γράψει την σημερινή ημερομηνία 14/8/2018. Σίγουρα είναι μία ημερομηνία ορόσημο μετά από ένα θρίλερ που διήρκησε πάνω από 6 μήνες και κρατούσε ολόκληρη την Ελλάδα με κομμένη την ανάσα. Σίγουρα τις επόμενες ώρες, τα επόμενα λεπτά θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Είναι ακόμα αρχή. Και βεβαίως για ό,τι νεότερο όσον αφορά αυτό το θέμα.